Ευχαριστούμε τον κύριο μα αδελφή. Θα συνεχίσουμε το μάθημά μα και σήμερα το βράδυ από το Καταματέων Ευαγγέλιο. Έχουμε μείνει στο κεφάλαιο ΚΕ, 25 κεφάλαιο και 31 εδάφιο, σελίδα 874. Σελίδα λοιπόν 874, Καταματέων Ευαγγέλιο, ΚΕ, 25 κεφάλαιο και εδάφιο 31, και θα διαβάσω μέχρι και το 46. Όταν δε έλθει ο ιό του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και πάντε οι άγιοι οι άγγελοι μετ' αυτού, τότε θέλει καθίσει επί του θρόνου τη δόξη αυτού. Και θέλουσι συναχθεί συναχθεί έμπροστα αυτού πάντα τα έθνη και θέλει χωρίσει αυτού απαλλήλων, καθώ ο ποιμήν χωρίζει τα πρόβατα από τον ερηθίον. Και θέλει στήσει τα μεν πρόβατα εκ δεξιών αυτού, τα δε ερήφια εξ αριστερών. Τότε ο βασιλεύ θέλει υπή προ του εκ δεξιών αυτού έλθετε ευλογημένοι του πατρόσμου κληρονομήσατε την ετοιμασμένη σε εσά βασιλεία να αποκαταβολή κόσμου. Διότι επίνασα και με εδώκατε να φάγω, εδίψησα και με ποτίσατε, ξένο ήμιν και με φιλοξενήσατε, γυμνό και με ενεδίσατε, ισθάνησα και με επισκέφτητε. Εν φυλακή ήμουν και ήλθετε προ εμέ. Τότε θέλω να αποκριθεί προ αυτόν οι δίκαιοι λέγοντε, κύριε, πότε σε είδομεν πεινώντα και θρέψαμε, ή διψώντα και εποτίσαμε, πότε δε σε είδαμε ξένο και φιλοξενήσαμε, ή γυμνό και ενεδίσαμεν, πότε δε σε είδομεν ασθενή ή εν φυλακή και ήλθομεν προσέ, και αποκριθεί ο βασιλεύ, θέλει προ αυτού. Αληθώ σα λέγω, καθώ ον καμετε ει έναν τούτον των αδελφών μου, των ελαχίστων, ει εμέ κάμετε. Τότε θέλει πει και προς του αριξαριστερών, υπάγεται απ' εμού η κατηραμένη ει το πύρτο αιώνιο, το ετοιμασμένο δια το διάβολο και του αγγέλου αυτού. Διότι επίνασα και δεν με εδώ να φάγω εδύψησα και δεν με εποτίσατε. Ξένο ήμουν και δεν με φιλοξενήσατε. Γυμνό και δεν με ενεδίσατε. Ασθενή και εν φυλακή, και δεν με επισκέφτεται. Τότε θέλωσε να αποκριθεί προ αυτόν και αυτοί λέγοντα: Κύριε, πότε σε είδομεν πεινώντα ή διψώντα ή ξένων ή γυμνών ή ασθενή ή εν φυλακή και δεν σε υπηρετήσαμε. Τότε θέλει να αποκριθεί προ αυτού λέγον: Αληθώ σα λέγω, καθώ δεν εκάμετε ει έναν τούτον των ελαχίστων, ουδέ ει εμέ εκάμετε. Και θέλουσιν απέλθει ούτη μεν η σκόλαση αιώνιων, ή δε δίκαιη η ζωή αιώνιων. Αμήν. Μία σειρά παραβολών, αδέλφια μου, η οποία ξεκινάει με την παραβολή του πιστού και φρόνιμου δούλου, συνεχίζεται με τις παραβολές των δέκα παρθένων και των ταλάντων και ολοκληρώνεται με την παραβολή αυτή, μάλλον που δεν θα είναι παραβολή, θα είναι η πραγματικότητα, την τελική κρίση, ο ξεχωρισμός των προβάτων από τον ερηφείο. Και βεβαίως πιο πριν μιλάει για την ώρα που ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να τακτοποιηθεί μπροστά στο Θεό και μας δίνει ακριβώς τι απαιτεί ο Κύριος και ποια είναι τα προαπαιτούμενα χαρακτηριστικά του χριστιανού που χρειάζονται έτσι ώστε να εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών και να είναι πρόβατο και όχι ερήφιο. Μας λέει τα πάντα ο Κύριος και ο λόγος του ότι χρειάζεται να γνωρίζουμε έτσι ώστε να γνωρίσουμε την αιώνια ζωή. Και βλέπετε αδελφοί ότι αυτές οι πράξεις και αυτές οι ενέργειες δεν μας αφήνουν σε απορία ο άνθρωπο μπορεί ανά πάσα στιγμή να γνωρίζει πώ θα βρεθεί στη βασιλεία των ουρανών. Μπορεί να εργάζεται προ αυτή την κατεύθυνση. Βεβαίω θα δούμε και παρακάτω τι λέει ο λόγο του Θεού και θα καταλάβουμε πάρα πολύ καλά πώ ο κύριο μα βλέπει τον κάθε έναν από εμά και πώ θα φτάσει εκείνη η ώρα τη τελική κρίσεω. Ξεκινά λοιπόν ο λόγο του Θεού και λέει: Όταν δε έλθει ο ιό του ανθρώπου εν τη βόξη αυτού και πάντε οι άγιοι οι άγγελοι με αυτού τότε θα καθίσει επί του θρόνου της δόξης αυτού. Και θέλει συναχθεί συναχθεί έμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη και θέλει χωρίσει αυτούς απαλλήλων, καθώς ο ποιμήν χωρίζει τα πρόβατα από τον ερηφείο. Όλα τα έθνη λοιπόν. Θα καθίσει ο Κύριος μπροστά στο θρόνο της δόξης αυτού και θα βρεθούν μπροστά του όλα τα έθνη. Σκεφτείτε ότι την στιγμή κατά την οποία εξηγεί αυτή την ιστορία ο Ιησούς μας ο Χριστός και περιγράφει το πώς, θα, το πώς θα συντελεστεί η τελική κρίση, βρίσκεται μπροστά σε Ισραηλίτες, μπροστά σε Ιουδαίους. και όμως αναφέρει και λέει ότι μπροστά μου θα σταθούν από όλα τα έθνη. Άρα βλέπουμε ξεκάθαρα αδέλφια μου αγαπητά, ότι αυτή η παραβολή και αυτή η ιστορία την οποία διαβάζουμε αυτή την ώρα, προφανώς δεν ήταν μόνο για την εποχή εκείνη αλλά είναι και μέχρι σήμερα θα σταθούν μπροστά μου όλα τα έθνη. Στην τελική κρίση. Θα σταθούν μπροστά μου όλα τα έθνη και θέλει χωρίσει αυτούς από αλλήλων, καθώς χωρίζει ο πιμήν τα πρόβατα από τον ερηφείον. Μέσα από όλα τα έθνη που θα σταθούν μπροστά του κατά την τελική κρίση, ο Θεός θα ξεχωρίσει τα πρόβατα από τα ερήφια. Και βεβαίως αγαπητοί αδελφοί μιλάει σε ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν τον Θεό, οι οποίοι αποτελούν την Εκκλησία του Χριστού, δεν μιλάει για τους ανθρώπους του κόσμου, αυτοί έχουν ήδη κρυθεί. Δεν έχουν δεχτεί τη μετάνοια του Ιησού Χριστού, δεν έχουν δεχτεί τη σταυρική θυσία, δεν έχουν δεχτεί το Λόγο του Θεού, ούτε έχουν δεχτεί τον Ιησού Χριστό σαν προσωπικό του σωτήρα. Αυτή είναι ήδη και Αλλά τώρα αδελφοί μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν τον Θεό. Και θα διαβάσουμε παρακάτω, αδελφοί, πόσο όμορφα ο Λόγος του Θεού μας τα εξηγεί. Τότε, λέει ο Λόγος του Θεού, ο βασιλεύς θα πει προς τους εκδεξιών αυτού. Έλθετε οι ευλογημένοι του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη σε εσάς βασιλεία από καταβολή κόσμου. Και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τελείωσα το δρόμο μου, διατήρησα την πίστη μου, του λοιπού δε μου απομένει ο τη δικαιοσύνη Στέφανο. Και φτάνει αυτή η ώρα, αδελφοί, όπω την περιγράφει ο Χριστό μα, που μιλάει ο κύριο ει του εκδεξιών, ή όπω του ονομάζουμε εδώ εκ στα πρόβατα, και λέει: Έλθετε οι ευλογημένοι του Πατρός μου. Άρα βλέπετε η κατηγορία που θα εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ευλογήθηκαν από τον Πατέρα. Να κληρονομήσουν την ετοιμασμένη ει αυτού βασιλεία από καταβολή κόσμου. Βλέπετε, αδελφοί, είναι μια βασιλεία η οποία δεν θα γίνει σε λίγο. Είναι ετοιμασμένη ήδη από την καταβολή του κόσμου. Είναι μια βασιλεία και γι' αυτόν ακριβώ το λόγο, αδέλφια μου αγαπημένα, επλάστηκε ο άνθρωπο, γι' αυτόν ακριβώ το λόγο ο κύριο έκανε τον άνθρωπο επάνω στη γη, γιατί είχε ετοιμασμένη για τους ανθρώπους μία βασιλεία η οποία αδελφοί αγαπητοί ακόμα δεν είναι έτοιμη να κατακτηθεί από τους κληρονόμους της. Όταν θα έρθει η ώρα του Θεού τότε θα δοθεί η εξουσία σε όλους αυτούς που είναι έτοιμοι να περάσουν στη βασιλεία των ουρανών. Και βεβαίως όπως διαβάσαμε στις προηγούμενες παραβολές αδελφοί ο λόγος του Θεού μας εμίλησε ότι πρώτον πρέπει να είμαστε πιστοί και φρόνιμοι δούλοι Δεύτερον, να είμαστε όπως οι φρόνιμες παρθένες, οι οποίες είχαν τη λαμπάδα τους, όπως είχαν και οι μωρές παρθένες, η διαφορά ήταν στο αγκείο με το λάδι. Όλοι πήραμε την σωτηρία μας, αδελφοί. Όλοι πήραμε το Πνεύμα το Άγιο. Τη διαφορά δεν θα την κάνει όμως η σωτηρία και το Πνεύμα το Άγιο, θα την κάνει η πρόνοια του ανθρώπου να είναι έτοιμος για τη Βασιλεία των Ουρανών. Η πρόνοια της Παρθένου, για να το πούμε σύμφωνα με την παραβολή, η οποία προνόησε και σκέφτηκε ότι πρέπει να είμαι έτοιμος για τον ερχομό του νυμφίου. Δεν είπε μια χαρά λάμπη λαμπάδα μου θα πάω και θα περιμένω να έρθει ο γιατί θα έρθει τώρα, αλλά προνόησε να έχει έλεον μέσα στο αγκείο της, έτσι ώστε η λαμπάδα να εκπληρώσει το σκοπό της. Άρα λοιπόν για να είναι ο άνθρωπος εκ των προβάτων είναι απαραίτητο η λαμπάδα που κρατάμε στα χέρια μας αδέλφια μου να εκπληρώσει το σκοπό της. Διαφορετικά η λαμπάδα μας εφόσον δεν θα έχουμε έλεον στα αγία μας δεν θα ολοκληρώσει το σκοπό της. Ποιος είναι ο σκοπός? Να φωτίσει στο γάμο του αρνίου. Επίσης Εκ των προβάτων θα είναι αυτοί οι οποίοι έλαβαν τα τάλαντά τους και τα εργάστηκαν και όταν ήρθε ο Κύριος τους και θεώρησε λογαριασμό μαζί τους, με παρησία και με χαρά, ο Μέν πρώτος έφερε τα πέντε τάλαντα έχοντας εργαστεί και έχει κάνει άλλα πέντε τάλαντα, φέρνει δέκα τάλαντα στον Κύριό του. Ο δεύτερος με χαρά και με παρησία έρχεται μπροστά στον Κύριό του και φέρνει δύο συν δύο τα άλλα τέσσερα, όλοι αυτοί θα αποτελέσουν στο χωρίο αυτό που διαβάζουμε, του ανθρώπου που είναι στα δεξιά του πατρός. Και υπάρχει και ένας ακόμα δούλο, όπω είναι και οι μωρέ Παρθένες, ο οποίο αδελφεί ενώ πήρε το ταλαντό του, δεν το εργάστηκε, αλλά το παράτησε, το έθαψε στη γη και περίμενε να έρθει τον Κύριο έτσι ώστε να του το δώσει πίσω. Αλλά οι εκδεξιών είναι αυτοί που πρόκειται να κληρονομήσουν τη βασιλεία των ουρανών. Αυτοί που φροντίζουν να έχουν λάβει στη λαμπάδα τους, αυτοί που εργάζονται το ταλαντό τους, αλλά και ταυτόχρονα έρχεται τώρα ο Κύριος να προσθέσει και ακόμα έναν παράγοντα. Να μας φανερώσει στην πραγματικότητα, αγαπητοί αδελφοί, τι αποτέλεσμα και τι σημαίνει έχω λάβει στο αγίο μου και τι σημαίνει εργάζομαι το τάλαντό μου. Τι είναι αυτό δηλαδή, και εδώ μας αποκαλύπτει πλήρως αδεφή ο Λόγος του Θεού, τι είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος, τι είναι η παρθένος με το έλεο στο αγίο της και ποιος είναι ο δούλος ο οποίος εργάζεται το τάλαντό του. Για να δούμε όμως τι λέει. Έλθετε η ευλογημένη του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη εις εσάς βασιλεία από καταβολής κόσμου. Γιατί κύριε, διότι επίνασα και με εδώ να φάγω. Ποιος είναι λοιπόν ο πιστός και φρόνιμος δούλος, είναι αυτός ο οποίος τον έθεσε ο Κύριος να δίνει την τροφή στους υπηρέτες του εν καιρό. Διότι επίνασα και με εδώ να φάγω, εδίψασα και με ποτίσατε, ξένος ήμιν και με φιλοξενήσατε, γυμνός και με ενεδίσατε, ισθένησα και με επισκέφτητε εν φυλακή ήμην και ήλθετε προς εμέ. Συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, αδελφοί. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει έλεον στο το Αγίο του, είναι πλήρης πνεύματος Αγίου, ο Κύριος τον οδηγεί να κάνει πράξεις, πράγματα τα οποία δεν του τα ζητάει κανείς, αλλά το πνεύμα το Άγιο που κατοικεί μέσα του, το τάλαντο το οποίο του έδωσε ο Κύριος του, φωνάζουν μέσα στην καρδιά του φωνάζουν και τον διεγείρουν να κάνει τι. Να ταΐσει αυτόν που πεινά. Να ποτίσει αυτόν που διψά. Τον ξένο να τον φιλοξενήσει. Τον γυμνό να τον ντύσει. Τον ασθενή να τον επισκεφθεί. Και τον εμφυλακή να πάει προς αυτόν. Βλέπετε αδελφοί ότι έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά αυτή η κατηγορία ανθρώπων. Και οι δίκαιοι βεβαίως μετά, κύριε, με καθαρή καρδιά και με αγνή καρδιά και με το αίσθημα αυτό της υπευθυνότητας που τους διακατέχει, δεν λένε σε ευχαριστούμε κύριε και πάμε και περνάμε, αλλά να ρωτιόνται. Γιατί είναι δίκαιοι, γιατί στέκονται μπροστά στο Θεό. Είναι δίκαιοι και ρωτάνε, κύριε, πότε σε είδαμε εσένα κύριέ μας να πεινά και σε θρέψαμε. Πότε κύριε σε είδαμε διψώντα και σε ποτίσαμε. Πότε Κύριε σε είδαμε σαν ξένο και σε φιλοξενήσαμε ή γυμνό και σε ντύσαμε. Πότε σε είδαμε ασθενή ή εν φυλακή και ήλθαμε προς σε. Βλέπετε αδελφοί αγαπητοί, ο άνθρωπος, ο υπεύθυνο, όταν του δίνουν τα εύσημα, αναρωτιέται πράγματι τα έκανα αυτά. Σε σένα Κύριε, γιατί ο Κύριος μιλάει σε πρώτο ενικό πρόσωπο, μιλάει για τον εαυτό του, γιατί με, 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 με ταΐσατε. Με ποτίσατε, με ντύσατε, με φιλοξενήσατε, με επισκεφτήκατε, ήλθατε προς εμέ. Κύριε, τι λες. Σε όλη μας τη ζωή δεν σε είδαμε ποτέ να πεινάς. Σε όλη μας τη ζωή δεν σε είδαμε να διψάς. Και μάλιστα πώς είναι δυνατόν εσύ που είσαι ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός της αγάπης και του ελέους, ο Κύριος του ουρανού και της γης, να πεινά, να διψάς, να είσαι ξένος, από αυτά δεν ισχύουνε. Άρα λοιπόν Κύριε, Αυτά τα οποία μας λες ότι έχουμε κάνει, πότε τα κάναμε. Πες μας σε παρακαλούμε να το καταλάβουμε. Και αποκριθείς, ο βασιλεύς θα τους πει. Αληθώ σας λέγω και βλέπετε αδελφοί, είναι, είναι εντυπωσιακό, κάνω εδώ μια μικρή παρένθεση, ότι αυτή η παραβολή είναι σε μελλοντικό χρόνο. Είναι σε, είναι σε μελλοντικό χρόνο μεν, αλλά ταυτόχρονα εξηγεί στους μαθητές την αλήθεια που σημαίνει ότι εμείς, οι χριστιανοί, οι οποίοι διαβάζουμε το Λόγο του Θεού και τον γνωρίζουμε και τον κατέχουμε μέσα στην καρδιά μας και έχουμε το κάθιμα ότι είμαστε παιδιά Θεού και ονομαστήκαμε με το όνομα του Ιησού Χριστού, ξέρουμε τι θα συμβεί εκείνη την ημέρα. Θα είμαστε αναπολόγητοι αν δεν είμαστε έτοιμοι εκείνη την ημέρα, αδέλφια μου. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι θα πει ο Κύριος στην τελική κρίση συγκεκριμένα πράγματα. Με ταΐσατε, με ποτίσατε, με ντύσατε, με φιλοξενήσατε, με επισκεφτήκατε, ήλθατε προς εμέ. Πέντε συγκεκριμένα πράγματα, τα ξέρουμε, τα διαβάζουμε, τα γνωρίζουμε. Ξέρουμε ότι αυτά θα καθορίσουν το αν θα είμαστε από τους εκδεξιών ή από τους εξαριστερών. Δεν είναι κάτι το οποίο, αδερφοί μας, είναι άγνωστο. Μιλάει προφητικά ο Κύριος για εκείνη την ημέρα και αποκαλύπτει ακριβώς τι πρόκειται να συζητηθεί ανάμεσα στον Κύριο και στους ανθρώπους και στα έθνη που στέκονται μπροστά του. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι εκείνη την ημέρα ο βασιλεύς, ο Κύριός μας, θα διαχωρίσει τα πρόβατα από τα ερίθια. Πριν ξεκινήσει αυτός ο διάλογος, θα γίνει ο διαχωρισμός. «Ω, έλα πρόβατάκι! Έλα σή, κατσικάκι!» Συγκεκριμένα πράγματα. Το ξέρουμε τι θα συμβεί. Δεν μας είναι άγνωστο, αν κάποιος μας ρωτήσει τι θα γίνει στην τελική κρίση. Να το. Το λέει εδώ. Είναι γεγραμμένο. Όλα τα έθνη θα σταθούν μπροστά σου, Κύριε. Όλα τα έθνη θα σταθούν μπροστά σου, θέμας. Και δεν μιλάμε τώρα μόνο για το λαό Ισραήλ. Όλα τα έθνη. Η περίοδος που διαβάζουμε ήταν μόνο ο λαός Ισραήλ μπροστά αλλά ο Κύριος μιλάει προφητικά, αδελφοί αγαπητοί, για τις δικές μας τις ημέρες ή όποτε ο Κύριος αποφασίσει ότι είναι η ώρα που πρέπει να έλθει να παραλάβει την Εκκλησία Του. Είναι όλα ξεκάθαρα. Είναι η τελική κρίση. Είναι αποφασισμένο ότι θα συμβεί. Είναι προφητικός λόγος και θα συμβεί ακριβώς όπως είναι γεγραμμένος. Τότε λοιπόν η δίκαιη με απορία, Κύριε, τι συμβαίνει. Και ο βασιλεύς θα έλθει και θα τους εξηγήσει. Αλήθεια σας λέω. Όπως κάνατε σε έναν τούτον, τον αδελφόν μου, τον ελαχίστον, σε μένα το κάνατε. Που σημαίνει αγαπητοί αδελφοί, αυτήν την υποχρέωση έχουμε. Να υπηρετήσουμε τον ελάχιστο αδελφό του Κυρίου. Γιατί προσέξτε τι λέει, καθόσον εκάματε εις έναν τούτον, τον αδελφόν μου, τον ελαχίστων, εις εμέ εκάμετε. Άρα λοιπόν, τα αδέλφια μας στην Εκκλησία του Χριστού, δεν είναι μόνο αδέλφια δικά μας, είναι αδέλφια του Χριστού. Και οφείλουμε αδελφοί αγαπητοί, την αδελφότητα του Ιησού Χριστού, τα αδέλφια του Ιησού Χριστού, τα οποία, τα παιδιά του Θεού, τα οποία τα γέννησε με την Ανάστασή Του, οφείλουμε εμεί οι άνθρωποι του Θεού να τα υπηρετήσουμε. Και προσέξτε, όχι να τα υπηρετήσουμε όπω θέλουμε εμεί. Να τα υπηρετήσουμε σύμφωνα με τι ανάγκε του. Να διακρίνουμε τι ανάγκε του και ανάλογα να του δώσουμε. Αν ο αδερφό μου είναι γυμνό, δεν θα του πω φάει ένα κομμάτι ψωμί. Δεν έχει ανάγκη το ψωμί εκείνη την ώρα, έχει ανάγκη να αντιθεί. Αν ο αδερφό μου είναι ασθενή, θα πρέπει να πάω να τον επισκεφθώ. Αν ο αδερφό μου είναι στη φυλακή, και φυλακή, αγαπητοί αδερφοί, δεν είναι μόνο ταχύτητα η φυλακή πίσω από τη φυλακή στα σίδερα. Είναι το οποιαδήποτε δεσμά μπορεί να έχει ένα αδερφό μα σήμερα στην Εκκλησία του Χριστού. Ένα αδερφό μα μπορεί να πεινάει το λόγο του Θεού. Και εμεί οι πνευματικοί να στηρίζουμε του αδερφού μα που έχουν ανάγκη. Εσεί οι δυνατοί να βαστάζετε τα στενήματα των αδυνάτων. Ο αδερφό μα που πεινάει, τι μπορεί να πεινάει, Μπορεί να πεινάει την ηλική τροφή. Μπορεί να πεινάει και την πνευματική τροφή. Τι μπορεί να διψάει. Μπορεί να διψάει το νερό, αλλά μπορεί να διψάει και το πνευματάγιο. Του ποταμού των υδάτων των ζωντανών. Να αυτοβοηθήσουμε. Μπορεί κάποιο να είναι ασθενή στην πίστη. Μπορεί να είναι άρρωστο στο σώμα. Να τον επισκεφθούμε. Να του μιλήσουμε. Να τον παρηγορήσουμε. Μπορεί κάποιο να είναι στη φυλακή. Στη φυλακή την πραγματική πίσω από τα σίδερα. Αλλά μπορεί να είναι και σε δεσμά ανθρώπινα. Και ξέρετε, αδελφοί αγαπητοί, μπορεί να είναι και δεσμάτα, τα οποία εγώ βάζω στον αδερφό μου. Τον δεσμεύω, τον δένω. Με τη συμπεριφορά μου, με το να μην τον συγχωρώ. Με το να μην του ανοίγω τα σπλάχνα μου. Με το να μην του φανερώνω την αγάπη μου. Με το να μην του δείχνω έλεος. Με το να μην του δείχνω την αγάπη του Θεού, η οποία υπερχιλίζει μέσα στην καρδιά μου από το πνεύμα του Άκιο. Βλέπετε λοιπόν, αδελφοί, ότι είναι πολύ σημαντικό το πώ αντιμετωπίζουμε τον ελάχιστο αδελφό του Κυρίου. Αν το κάνετε λέει όλα αυτά στον ελάχιστο αδελφό μου, το κάνατε σε μένα λέγει ο Χριστός. Έχεις τη δυνατότητα λοιπόν αδερφέ μου και αδερφή μου να υπηρετήσεις το Χριστό υπηρετώντας αυτόν που μέσα στην Εκκλησία του Χριστού θεωρείς ελάχιστο. Βεβαίως αδελφοί αγαπητοί εδώ πέρα πρέπει να πούμε γιατί καθώ το διάβαζα έτσι μου το χτύπησε ο Κύριος σαν καμπανάκι. Τα παιδιά του Θεού, αδελφοί αγαπητοί, δεν χρειάζεται να το διαβάσουμε για να το κάνουμε. Τα παιδιά του Θεού που είναι πιστοί και φρόνιμοι δούλοι. Τα παιδιά του Θεού που το πνεύμα το άγιο μέσα του καίει. Τα παιδιά του Θεού που έχουν τα τάλαντα του κυρίου και τα εργάζονται και του μιλάει ο Θεό και του οδηγεί και που διαβάζουν και μελετούν το λόγο του Θεού. Είναι κάτι φυσικό μέσα του που έρχεται δια Αγίου να τασουν, να ποτίσουν, να φιλοξενήσουν, να ενδύσουν. Να επισκεφτούν. Δεν είναι κάτι το οποίο έρχεται αναγκαστικά. Πω, πω, τώρα για να είμαι από τους εκδεξιών, πω, πω, τι πρέπει να κάνω. Πρέπει να ταΐσω, πω, πω, και που δεν έχω λεφτά να ταΐσω. Πω, πω, και που δεν έχω λεφτά να ποτίσω. Πω, πω, και που δεν έχω λεφτά να ντύσω. Αδελφοί, αγαπητοί, ο κάθε ένας μας έχει το τάλαντό του που του έδωσε ο Θεός. Άλλος έχει το τάλαντό του να ταΐζει τον ποινόντα. Άλλο έχει το ταλαντό του να ποτίζει τον διψόντα. Άλλο έχει το ταλαντό του να ενδύει τον γυμνό. Άλλο έχει το ταλαντό του να επισκέπτεται τον ασθενή. Άλλο έχει το ταλαντό του να επισκέπτεται του εμφυλακοί. Βλέπετε λοιπόν ότι όλοι έχουμε ένα χάρισμα το οποίο μπορούμε να προσφέρουμε, αδέλφια μου, μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Με χαρά, με ευλογία, με ανοιχτή καρδιά. Όχι με δεσμά όχι με περιορισμούς, όχι όπως θέλουμε εμείς, αλλά όπως μας διεγείρει το Πνεύμα το Άγιο. Εάν δεν με διεγείρει το Πνεύμα το Άγιο να κάνω τίποτα από όλα αυτά, μάλλον το Πνεύμα το Άγιο δεν κατοικεί μέσα μου ενδόξος και πλουσίω. Γιατί το Πνεύμα του Θεού πρέπει να κατοικεί μέσα μου για να με διεγείρει. Και βεβαίως αγαπητοί αδερφοί, όταν με διεγείρει το Πνεύμα του Θεού και μου βάζει το θέλει ταυτόχρονα η δύναμη του πνεύματο του Αγίου κάνει και το ενεργήν. Και βλέπετε και το θέλει και το ενεργήν, ξέρετε τι είναι, όπω λέει ο Απόστολο Παύλο στην προσφυλιπισίου η επιστολή. Με τα φόβου και τρόμου εργάζεστε την εαυτόν σωτηρία. Αυτό είναι ο λόγο του Θεού. Βλέπετε ότι με τα φόβου και τρόμου, τι πρέπει να κάνω δηλαδή. Να τα τον πεινώντα. Να ποτίσω τον διψώντα. Να αντίσω το γυμνό. Τόσα ωραία πράγματα που μου λέει ο λόγο του Θεού που πρέπει να κάνω σαν χριστιανό, το οποίο όμω δεν μου βγαίνει από το πρέπει. Μου βγαίνει από το πνεύμα το Άγιο. Μου βγαίνει από, το, από τη δύναμη του πνεύματο του Αγίου. Βγαίνει φυσικά από μέσα μου. Να βλέπω τον πεινασμένο και να τρέχω να του δώσω ένα κομμάτι ψωμί να φάει. Ή ό,τι έχω μέσα στο σπίτι μου. Να του ανοίξω την καρδιά μου. Έλα, αδερφέ μου, κάτσε και φάει. Ή αδερφό μου, πεινασμένο. Δεν πάω από πίσω να του χτυπήσω την πλάτη. Αδερφέ μου, δόξα τον κύριο όλα καλά. Όλα καλά θα πάνε. Πήγαινε σπίτι σου και μια χαρά θα είσαι. Δεν είναι αυτό, αδελφοί. Δεν είναι να είμαστε θετικοί στην πείνα του αδελφού. Στην πείνα του αδελφού πρέπει να είμαστε όχι θετικοί, ενεργητικοί. Να κάνουμε έργο. Και όχι να συστελόμεθα. Γιατί πολλέ φορέ, αδελφοί αγαπητοί, το πνεύμα του Άγιο μα διεγείρει, αλλά η σάρκα λέει: Α, δεν έχει πολλά για να βοηθήσει. Για κόψε κάτι, για συμμαζέψου. Όχι, να μην συμμαζευτεί καθόλου, να δώσει να υπηρετήσει, να ευλογήσεις τον αδελφό σου που στερείται. να έχει δόξα το όνομα του κυρίου αδελφή. Και έναν αδελφό σου να υπηρετήσει με τέτοια χαρά, υπηρετεί τον κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και μετά ο λόγο του Θεού μα λέει, αδελφή, μετά θα γυρίσει και προ ε, του εξαριστερών. Ελάτε εσεί εδώ, φύγετε από μένα. Οι κατηραμένοι, φύγετε από μένα η καταραμένη. Η πύρ το πύρτο αιώνιο, το ετοιμασμένο δια τον διάβολο και τους αγγέλους αυτού. Και έχουμε διαβάσει πάρα πολύ καλά στην Αποκάλυψη τι είναι ο Ιεδολόγος του Θεού. Θα υπάρξει λέει μια λίμνη και όμενη με πύρ και θείον, που εκεί θα ριχθεί ο διάβολος και οι άγγελοι αυτού. Και ταυτόχρονα εκεί θα ριχτούνε και οι εξαριστερών. Ποιοι δηλαδή. Αυτοί που ενώ επίνασα δεν μου έδωκατε να φάγω. Εδίψασα και δεν με εποτίσατε. Ξένος ήμουνα και δεν με φιλοξενήσατε. Γυμνός και δεν με ενεδίσατε. Ασθενής και εν φυλακή και δεν με επισκέφθητε. Και ξέρετε κάτι αδερφοί αγαπητοί. Εδώ πέρα ο κύριο μα δεν κοιτάει το λόγο. Μα κύριε, τι να τα είσαι, εδώ δεν είχα λεφτά. Δεν μα ρωτάει. Από τη στιγμή που λέει ότι πεινούσα και δεν μου δώκατε να φάγω, σημαίνει ότι είχατε να μου δώσετε να φάω. Όταν λέει διψούσα και δεν με ποτίσατε, σημαίνει ότι είχατε να μου δώσετε, αλλά δεν μου δώσατε. Μπορούσατε να με φιλοξενήσετε, αλλά με αγνοήσατε. Μπορούσατε να με ντήσετε, αλλά δεν με ντύσατε, είχατε να με ντήσετε. Ήμουν άρρωστο και στη φυλακή και δεν με επισκεφθήκατε, ενώ μπορούσατε. Ποτέ δεν μιλάει ο κύριο, αγαπητοί αδελφοί, για καταστάσει τις οποίε ο άνθρωπο δεν είχε τη δυνατότητα να κάνει κάτι. Ο κύριο, αδελφή, πάντοτε μιλάει σε ανθρώπου οι οποίοι πρόκειται μετά τα λόγια του Θεού να φανούν αναπολόγητοι και αδικαιολόγητοι. Και γι' αυτόν ακριβώ τον λόγο, αδελφή, έρχεται και η απάντηση των ανθρώπων αυτών. Δεν του λένε μα κύριε δεν είχαμε. Δεν του λένε μα κύριε δεν είχαμε να σου δώσουμε να φας. Δεν του λένε μα κύριε ξέραμε ότι διψούσες αλλά δεν είχαμε να σου δώσουμε νερό. Δεν του λένε ότι, ότι, σε, είδα, ότι σε είδαμε γυμνό αλλά δεν είχαμε να σου δώσουμε ρούχα. Αλλά αντιθέτω, Ρωτάνε κύριε τι μας λες. Πότε κύριε σε είδαμε πεινώντα. Πότε κύριε σε είδαμε διψώντα. Πότε εσένα τον ίδιο, κύριε, σε είδαμε γυμνό. Εσένα τον ίδιο, πότε σε είδαμε ασθενή. Μα είπε ένα ασθενή, ο κύριο. Πότε σε είδαμε στη φυλακή, εσύ είσαι, είσαι ελεύθερο. Σε είσαι, Κύριε, τη κύρια ελευθερία, ο ίδιο ελεύθερο, ο κύριο των δυνάμεων. Είναι δυνατόν να σε δούμε πεινασμένο, διψασμένο, γυμνό, ασθενή, εν φυλακή. Αλλά άμα σε βλέπαμε, είναι σίγουρο ότι θα σε υπηρετούσαμε, κύριε. Αλλά δεν σε είδαμε ποτέ. Δεν είχαμε αυτή την ευκαιρία και τότε θα αποκριθεί προς αυτούς λέγον «Αληθώς σας λέγω, καφώς δεν εκάματε εις έναν τούτον των ελαχίστων, ούτε και εις εμένα εκάματε». Είχε τη δυνατότητα αγαπητέ, αλλά δεν έκανες. Είχε τη δυνατότητα αγαπητή, αλλά δεν έκανες τίποτα. Είχε τη δυνατότητα και να ταΐσεις, είχε τη δυνατότητα και να ποτίσει. Και όταν μπαίνει μέσα στην εκκλησία, δεν θα δει εμένα, γιατί εγώ είμαι πνεύμα, λέγει ο Θεό. Αλλά όταν θα μπει μέσα στην εκκλησία, θα δει τα αδέρφια σου. Θα δει τον πλησίον σου. Αυτόν που πρέπει να εσύ να πας να κάνει πλησίον. Όπω το λέει πάρα πολύ ωραία στην παραβολή του ο κύριο του καλού Σαμαρίτη. Ποιο έγινε πλησίον, όχι του Σαμαρίτη, του εμπεσόντω ή τους ληστά. Ποιο έγινε πλησίον, αυτό είναι ο πλησίον σου. Αυτό που εσύ θα πλησιάσει. Αυτό που εσύ θα πα κοντά. Δεν συζητάμε για αυτόν που θα σου ζητήσει, γιατί ο λόγο του Θεού είναι ξεκάθαρο, ει τον ζητούντα παρά δίδε. Αλλά αυτό που δεν θα σου ζητήσει, αλλά που θα βλέπει εσύ με τα μάτια σου την ανάγκη του. Και ο Ιερεύ και ο Λεβίτη τον είδαν το μισοπεθαμένο, τον είδαν την ανάγκη του, ξέραν ότι ήταν μισοπεθαμένο, αλλά και οι δύο τον αγνοήσανε. Ο Ιερέα και ο Λεβίτη. Και ο Σαμαρίτη, ο καημένο, περνώντα από μπροστά, τον σπλαχνίστηκε. Και σταμάτησε, και αυτό στη δουλειά του πήγαινε. Αλλά σταμάτησε, έβγαλε το λάδι του, έβγαλε το κρασί του, του έπλυνε τι πληγέ, τον φόρτωσε στο κτήνο του, τον πήγε στο πανδοχείο και πήγε στον ξενοδόχο και του λέει «Κράτησε τον εδώ, πάρε και αυτά τα χρήματα περί τον και αν δαπανίσεις παραπάνω όταν εγώ θα ξανάρθω, θα στα καλύψω». Δεν χρειάζεται λοιπόν να περιμένεις να βρεις τον Κύριο να υποφέρει για να κάνεις κάτι. Αν λέει τον αδερφό σου, τον οποίον τον βλέπεις δεν τον αγαπάς, τον Θεό που δεν βλέπεις, πώς μπορείς να πεις ότι τον αγαπάς. Λέει ο Απόστολο Ιωάννης στην επιστολή του: Αν τον αδελφό σου, τον οποίο τον βλέπει, δεν μπορεί να τον αγαπήσεις, πώ θα αγαπήσεις τον Θεό τον οποίο δεν τον βλέπει. Και βλέπετε, αγαπητοί αδελφοί, ότι έχει επακόλουθο η έλλειψη τη αγάπη. Έχει επακόλουθο η έλλειψη τη φροντίδα η οποία πηγάζει από μέσα μα δια του πνεύματο του Αγίου. Πότε, κύριε, αληθώ σα λέγω εφόσον καθώ ο δεν εκάμεται σε έναν τούτον των ελαχίστων, ούτε και σε μένα εκάμεται. Και τότε τι θα συμβεί. Τότε θέλουν να πέλθει αυτή μεν στην κόλαση την αιώνια ή δε δίκαιοι εις τη ζωή την αιώνια. Και καμιά φορά λένε οι άνθρωποι, ο, ο, Θεός είναι αγάπη, όλοι θα σωθούν. Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο μέσα από τον λόγο του Θεού, αδελφοί. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο Θεός είναι αγάπη. Αλλά φαίνεται και ξεκάθαρα ότι πρέπει και ο άνθρωπος να γίνει αγάπη για να μπει στη βασιλεία των ουρανών. Πρέπει να μιμηθεί το Θεό ο άνθρωπος. Όχι να μιμηθεί το διάβολο. Ο διάβολος δεν είναι αγάπη. Ο διάβολος φέρνει μίσος. Ο διάβολος φέρνει διχόνοια. Ο διάβολος φέρνει το χωρισμό. Ο διάβολος φέρνει το ψέμα. Ο Θεός είναι μόνο αγάπη. Φέρνει την ενότητα. Ταΐζει τον πεινόντα. Ποτίζει τον διψώντα, ντύνει τον γυμνό, φιλοξενεί τον ξένο, επισκέφτεται τον ασθενή και τον εμφυλακεί. Αυτά κάνει η αγάπη. Άρα λοιπόν ότι ο Θεός είναι αγάπη εκεί εκδηλώνεται στον άνθρωπο αυτό. Ότι ο Θεός είναι αγάπη δεν σημαίνει ότι θα σώσει αυτόν που γνωρίζει αλλά δεν πράττει. Δεν σημαίνει ότι θα σώσει αυτόν που δεν υπηρετεί, που δεν φροντίζει, που δεν έχει πλάχνα, αλλά θα σωθεί αυτός ο οποίος μιμείται τον πατέρα του το εν της, εν, εν της επουρανής. Μιμητέ μου γίνεται καθώς και εγώ του Χριστού λέγει ο Απόστολος Παύλος. Αυτό επιθυμεί ο Θεός αδελφοί. Να μιμηθούμε την αγάπη. Να μιμηθούμε τον Ιησού Χριστό. Να μιμηθούμε τη ζωή του Χριστού. Ο Χριστός δεν έκανε τίποτα άλλο παρά να ευεργετεί. Όλο ευεργετούσε. Δεν είχε να χωρίσει με κανέναν τίποτα. Ακόμα και τους σταυρωτές του του συγχωρούσε και του αγαπούσε. Δεν είχε να χωρίσει με κανέναν τίποτα. Σε κανέναν δεν κράτησε κακία. Ξέρετε πόσο κακό του κάνανε. Τόσο κακό που σε κανέναν από εμά δεν έχουν κάνει. Και όμω εμεί με το παραμικρό αδερφή σφίγγεται η καρδιά. Θυμώνουμε, δεν δικαιολογούμε, δεν συγχωρούμε, κρατάμε. Αλλά ο κύριο δεν τα θέλει αυτά. Αλλά τι θέλει, να τακτοποιηθούμε για να είμαστε έτοιμοι να δώσουμε και να προσφέρουμε όλα αυτά. Γιατί αδελφοί, να σα πω κάτι, είναι υποκριτικό. Πολύ υποκριτικό όμω να έχω 10 αδελφού στην εκκλησία και του 5 να του ταζω, να του ποτίζω, να του υπηρετώ και του 10 να του αγνώ. Αυτό αδελφοί είναι υποκρισία. Η αγάπη του Θεού ξέρετε τι είναι. Όταν ο Θεός μου φανερώσει κάτι για τον οποιονδήποτε, να τρέξω. Να τρέξω να υπηρετήσω. Όχι επειδή πρέπει, αλλά επειδή το πνεύμα του Θεού με ξεσηκώνει. Άρα λοιπόν δεν μπορώ να υπηρετώ του 99 και να αφήνω έναν, τον οποίο δεν τα πάω καλά μαζί του και δεν τον υπηρετώ. Όλου το ίδιο. Όλου όσου είναι παιδιά Θεού στην Εκκλησία του Χριστού, αδέλφια του Χριστού, αυτού θα του υπηρετήσω. Αλλά πρέπει να του βλέπω κοντά μου για να του υπηρετήσω. Πώ θα του υπηρετήσω από μακριά, εκτό αν είναι ασθενεί, που τότε θα του επισκεφτώ. Εκτό αν είναι φυλακή, που τότε θα του επισκεφτώ. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι είναι μαζί μου. Είναι στο σώμα του Χριστού, είναι στην Εκκλησία του Χριστού. Αυτό που είναι έξω από την Εκκλησία του Χριστού δεν είναι σώμα Χριστού. Δεν αποτελεί κομμάτι τη Εκκλησία του Χριστού. Ο ενωμένο με το σώμα, αυτό είναι μέλη αλλήλων. Δεν είμαι μέλο αλλήλων αν δεν είμαι μαζί με του άλλου αδερφού. Δεν είμαι μέλο αλλήλων. Έχω ξεχωρίσει τον εαυτό μου. Έχω βγάλει τον εαυτό μου στην άκρη. Δεν είμαι μέλο αλλήλων. Γι' αυτό αδελφοί, αγαπητοί, είναι πολύ σημαντικό να εννοούμε αυτά που ο κύριο μα λέει. Ήθελε ο κύριο, αγαπητοί αδελφοί, τα λόγια αυτά να τα βάλει βαθιά μέσα στην καρδιά μα και να καταλάβουμε το σκοπό τη προσκλήσεώ μα. Έχουμε σκοπό, αδελφοί, στη ζωή αυτή. Έχουμε ένα σκοπό. Και ο σκοπό μα δεν είναι να φτάσουμε στον ουρανό. Είναι να κάνουμε αυτό που πρέπει για να φτάσουμε στον ουρανό. Ευχαριστούμε τον κύριο μα, αδελφοί. Ήθε ο κύριο τα λόγια τούτα να τα βάλει μέσα στην καρδιά μα, να μα αφυπνήσει, αν μα έχει πάρει ο ύπνο, να μα ξυπνήσει και να κάνουμε το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστο και το τέλειο. Ήθε ο κύριο λοιπόν αδελφοί, τους λόγους τούτους, να δεθεί του λόγου του, να του χαράξει μέσα στην καρδιά μα και να μα δώσει σοφία και σύνδεση να κάνουμε το θέλημά του πάντοτε μέχρι την ημέρα που ο Κύριος μας θα έρθει να μας παραλάβει. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Αμήν.